Τα στοιχεία για το 1 Ιούλιο στο αεροδρόμιο της Κέργυρας έδωσε χθες στην δημοσιότητα η εταιρεία Fraport. Η μείωση πραγματικά είναι εντυπωσιακή και δείχνει την κατάσταση στην οποία επικρατεί, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις των τουριστικών φορέων πως φέτος πρόκειται για μια πολύ δύσκολη σεζόν. Όσον αφορά τις αφήξεις του εξωτερικού, το 2019 στην Κέργυρα άφησαν 318.000 περίπου επιβάτες, ενώ το 2020 84.000. Μια μείωση της τάξης του 73% και επί της ουσίας 233.000 επιβάτες λιγότερους. Πρόκειται για ένα γεγονός το οποίο όμως έμοιαζε αναμενόμενο λόγω της κρίσης του κορονοϊού. Ειδικότερα, αν αναλογιστεί κανείς πως μεγάλες αγορές όπως η Μεγάλη Βρετανία, το πρώτο δεκαμεθήμερο του Ιουλίου δεν πραγματοποιούσαν πτήσεις προς το αεροδρόμιο της Κέργυρας. Ο αντιπρόεδρος της Γεωποέτ και τουριστικός πράκτορας Βασίλης Καλούδης, μιλώντας στο Star, τόνισε πως κάτι τέτοιο ήταν αναμενόμενο, εκφράζοντας παράλληλα και την αισιοδοξία του πως τον Αύγουστο τα πράγματα μπορεί να είναι καλύτερα, όμως όπως και να έχει, μιλάμε για μια χαμένη χρονιά. Ναι, πιεσί ήταν δεδομένο, σαν τις είχαμε. Εγώ πιστεύω θα πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι και με αυτό το ποσοστό που είχαμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Ή τα είχαμε βάλει. Υπάρχουν μαθηματικοί τύποι καμιά φορά που μπορεί να βγάλει τα ποσοστά. Αλλά υπάρχουν και εμείς και εμπειρία πάνω απ' όλα. Εγώ με την εμπειρία μου πιστεύω ότι είχα πει την αλήθεια. Και όπως ισχύει το ίδιο και ξαναλέω ότι για την εμπειρία μου, σύμφωνα με τα ξενοδοχεία που είχαν ανοίξει πάνω απ' όλα. Από εκεί βγάλαμε πόσα τι νούμερο θα έχουμε και με τις πτήσεις. Το ίδιο θα έχουμε και για τον επόμενο μήνα, μάλλον αυτό το μήνα που είναι ο Αύγουστος. Εγώ πιστεύω θα έχουμε γύρω στο 8-9% μία αύξηση σχετικά με τον Ιούλιο. Δηλαδή να πάμε να φτάσουμε στο 35-40% θα είμαστε ευτυχισμένοι. Από τον περσινό Αύγουστο, να μην γίνει καμία παρανόηση και λένε ότι είχαμε από την περσινή σεζόν. Μες επιχειρήσεις και που ανοίξαμε, χάσαμε λεφτά και με το άνοιγμα. Καλύτερα κάποιες επιχειρήσεις να μην είχαμε ανοίξει. Και ξενοδόχοι και πράκτορες και πολλοί από τις επιχειρήσεις χάσαμε λεφτά με το άνοιγμα. Οπότε, ας μην λέμε αερολογίες κάποιοι κύριοι. Με το άνοιγμα χάσαμε λεφτά. Στο δύο μήκο κύματο και τοποθέτηση του πρόεδρου τη Ένωση Ξενοδόχων Μπάμπη Βούλγαρη, ο οποίο επικαλέστηκε την ευστότητα των γεγονότων, τονίζοντα μάλιστα πω πτώσει σημείωσαν στι αφήξει εξωτερικού και άλλα αεροδρόμια τη χώρα. Ήταν αναμενόμενο. Είχαμε πει και τι πλειότητε στα ξενοδοχεία ότι κινούνταν η μεταξύ για τον Ιούλιο 20-30%, που το νούμερο εκεί δείχνει, γιατί πρέπει να βάλουμε και τα ξενοδοχεία που δεν ανοίξανε. Οπότε κάποια ξενοδοχεία που ανοίξανε πήραν και του πελάτε από αυτό που δεν ανοίξανε. Οπότε γι' αυτό μπορεί να είναι το νούμερο λίγο πιο πάνω σε κάποια μεμονωμένα ξενοδοχεία. Αλλά ήταν μια είδηση η οποία την εικόνα είχαμε κι εμείς. Ο Αύγουστος πιστεύω ότι θα είναι λίγο καλύτερος. Ακόμα είναι νωρίς, είπαμε, να κάνουμε πρόβλεψη. Αλλά από ό,τι φαίνεται, οι κρατήσεις θα είναι λίγο πιο αυξημένες από αυτό το νούμερο. Δηλαδή, μιλώντας και με τη Fraport, θα κινηθούν, πιστεύουν, στο 50% την περσινή χρονιά σε θέμα πτήσεων. Τώρα, οι πληρότητες μέσα στις πτήσεις μπορεί να είναι χαμηλότερες. Οπότε αυτό το νούμερο να πάει λίγο πιο χαμηλά. Αλλά αναμένουμε να δούμε πώς θα κινηθεί, αλλά χωρίς καμία πρόβλεψη, μέρα με τη μέρα, εβδομάδα-εβδομάδα, έτσι θα μάθουμε να δούμε φέτος. Των τουριστών στην Κέρκυρα με τη μεγάλη εξάρτητη βρετανική αγορά τα τελευταία χρόνια, που άνοιξε 15 Ιουλίου και άρεσε και λίγο να πάρει μπρος, σίγουρα επηρέασε. Άλλοι προορισμοί, όπως η Χαλκιδική, που έχει μεγάλη εξάρτηση στα Βαλκάνια, πήγε καλύτερα τον Ιούλιο, αλλά χάνει πάρα πολύ τον Αύγουστο επειδή κλείσαν αυτές τις χώρες. Οπότε το καλό και το κακό δεν είναι αντικειμενικό, θα πρέπει να το βλέπουμε διαφορετικά.